Χαίρετε λοιπόν, σήμερα έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί μας τον δάσκαλο Αλέξιο Παναγόπουλο. Δάσκαλε, καλησπέρα. Καλησπέρα αγαπητέ Μάρια, καλησπέρα σε όλες τους ακροατές σας. Αν μου επιτρέπετε δάσκαλε, επειδή αν ξεκινήσω να αναφέρομαι στο βιογραφικό σας, θα μου πάρει τουλάχιστον 2 μέρες, θα το αφήσω αυτό σε σένα, να μας πεις 2 πράγματα για τον εαυτό σου, για τον κόσμο που δεν γνωρίζει. Αυτοί που σε ξέρουν δεν χρειάζεται να ακούσουν και πολλά. Ναι. Αγαπητέ Μάρια, ευχαριστώ και πάλι για τη φιλόξενη πρόταση να μιλήσω στην αγωγή. Είναι χαρά μου και τιμή μου νέοι άνθρωποι όπως εσύ που εμφορούνται από πατριωτικά αισθήματα να τα προβάλλουν και να αγωνίζονται για αυτά με θυσίες. Γιατί σήμερα ζούμε στην εποχή που χρειάζονται θυσίες. Λοιπόν, απαντώντας όσον αφορά το ερώτημά σου, δεν θα περιαυτολογήσω, δεν μου χρειάζεται. Όσοι με ξέρουν το γνωρίζουν. Αλλά είναι καλό όμως, και το λέω αυτό και στους σπουδαστές μου, όλα τα χρόνια το επάγγελμά μου ήταν δάσκαλος, πανεπιστημιακός δάσκαλος, και τελευταία από 26 Δεκάτου το 2018 εξελέγει νομόφωνα ακαδημαϊκός της Σλαβικής Ακαδημίας των Επιστημών της Μόσχας και του Βελιγραδίου. Είναι μια διεθνή καταξίωση, όχι μόνο προσωπική για μένα ως επιστήμονα, αλλά και της Ελλάδας, που δυστυχώς πέρασε, ούτε στα ψηλά γράμματα δεν πέρασε. Παρότι ήταν μια τέτοια καταξίωση, την οποία ψήφισαν 7 κράτη που συναποτελούν αυτή την Ακαδημία. Επέτρεψέ μου να τα πω αυτά τα κράτη, γιατί κάποιοι με παρεξήγησαν στον κίτρινο τύπο, να το πω έτσι, στην Ελλάδα. Α, είπαν αυτός είναι του Ανατολικού Μπλοκ. Και λέω ότι τα 7 κράτη είναι πρώτον Τσεχία, Πολωνία, Ουκρανία, Βουλγαρία, Σερβία, Ρωσία και Λευκορωσία. 7 κράτη. 7 κράτη με εκπροσώπους ακαδημαϊκούς, οι οποίοι με ψήφισαν ομόφωνα και είναι μια διεθνή καταξίωση στο πρόσωπό μου και της χώρας μας. Έτσι, οι προϋποθέσεις είναι, δεν ξέρω, μην κουράζω, δεν θέλω, αλλά χρειάζονται διδακτικά και παιδαγωγικά να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Δυστυχώς τα σκεπάζει. Τα σκεπάζουν. Κάποιοι θέλουν να τα αποκρύπτουν. Δεν ξέρω για ποιο λόγο και τι συμφέροντα εξυπηρετούν. Είναι λυπηρό αυτό. Και θα θυμίσω τα λόγια του Σεφέρη. Όποτε γυρίζω στην πατρίδα, με πληγώνει. Για την ακαδημαϊκή εκλογή μου, έχω να πω ότι δεν είναι μια απλή διαδικασία. Είναι μια διαδικασία που κρατάει μια ολόκληρη ζωή. Δηλαδή, για να εκλεγεί σε μια τέτοια θέση ακαδημαϊκού, εκλέγεται το 4-5%. 4-5% κατά τη δική μου εκτίμηση από 100 καθηγητές πανεπιστημίου. Δηλαδή ελάχιστοι σε κάποια ακαδημία. Μάλιστα, όταν είναι μια ακαδημία διεθνούς εμβέλειας, όπου συμμετέχουν 7 χώρες, καταλαβαίνετε είναι ακόμα περισσότερα τα κριτήρια και πιο αυστηρά. Επειδή πρώτη φορά μιλάω στην εκπομπή του αγαπητού Μάριου, επιτρέψτε μου να κάνω μια εισαγωγή ποιος είναι αυτός που σας μιλάει. Πράγματι, για να εκλεγείς ακαδημαϊκός, χρειάζεται να είσαι πρώτον καθηγητής σε ένα από τα 7 πανεπιστήμια των 7 χωρών αυτών, τουλάχιστον σε ένα. Εγώ είμαι της νομικής σχολής, πολιτικών επιστημών και νομικών επιστημών, με διδακτορικό, με μεταδιδακτορικό, με διατριβή ηφηγεσίας που λέγεται χαμπιλιτασιόν. Επίσης, με άλλα 2 διατριβές, διδακτορικές διατριβές, η μία στο χώρο της θεολογίας και η τρίτη διατριβή στο χώρο της βιοηθικής των Ιπποκράτη. Βέβαια, εννοείται με 3 πτυχία, αντίστοιχα με τα πτυχιακά κτλ. Με δημοσιεύσεις. Γιατί δεν φτάνουν μόνο αυτά που σας είπα για ακαδημαϊκός. Χρειάζονται και οι δημοσιεύσεις να είναι κάπως περισσότερες από κάποιους άλλους υποψηφίους που θα προκριθείς.
Εννοείται το συγγραφικό έργο λοιπόν, το διδακτικό, το ερευνητικό και όλα αυτά συνεκτιμώνται και κάποια ακαδημία ενδεχομένως κάνει τον υποψήφιο, του δίνει τον τίτλο του ακαδημαϊκού. Επιτρέπεις όμως, δύο ερωτήσεις, δάσκαλε. Βέβαια. Καταρχάς, σε ποιο πανεπιστήμιο διδάσκεται τώρα? Ναι, να υπενθυμίσω, γιατί τα είπα λίγο γρήγορα, είμαι στο Νίκολα Τέσλα και νομικών πολιτικών επιστημών. FPSP, όπως λέμε. Τμήμα, ναι, τμήμα FPSP, τμήμα. Επίσης, έχω και μια άλλη ιδιότητα, που είναι βασική για τα δυτικά του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου για τα Δυτικά Βαλκάνια. Ναι. Και η σχέση σας, επειδή έχω ακούσει για εσάς αρκετά, μπορώ να πω, και έχω μελετήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα, η σχέση σας με το Άγιο Όρος ποια είναι? Με το Άγιο Όρος η σχέση μου είναι από παιδί. Πρώτη φορά πήγα στο Άγιο Όρος όταν ήμουν 14 ετών, τώρα είμαι κοντά στα 60. Και το Άγιο Όρος το επισκέπτομαι αν όχι μία, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, μπορεί και δύο φορές το χρόνο. Δηλαδή τόσα χρόνια από την ηλικία εκείνη μέχρι σήμερα. Είχα την, να το πω, ευλογία να διατελέσω διευθυντής της Αθωνιάδας Ακαδημίας στις Καριές του Αγίου Όρους όταν ήταν υπουργός ο παιδείας ο Παμπινιώτης με υπουργική απόφαση. Προσπάθησα να την ανωτατοποιήσω την Ακαδημία, να την ξανακάνω δηλαδή όπως λειτουργήσε επί τουρκικής κλαβιάς και εκεί τελείωσε ο Ρήγας Φεραίος και ο Κοσμάς ο Ιτωλός και τόσοι άλλοι μεγάλο ονόματα του γένους. Δυστυχώς, ενώ είχα υποστήριξη από την πολιτεία, βρέθηκαν κάποια άλλα προσκόμματα τα οποία με οδήγησαν στην παραίτηση αφού δεν θα μπορούσα να επιτύχω αυτού του σκοπού. Πάντως το θεωρώ για μένα μεγάλη τιμή και ευλογία το ότι υπηρέτησα και έστω και ένα μικρό διάστημα και από αυτό το χώρο. Θα θέλατε να μας πείτε για το σημερινό θέμα περί τίνος ακριβώς πρόκειται? Ναι, ναι, το θέμα που επέλεξα είναι Σλάβοι, Έλληνες, Ισλάμ στην σύγχρονη παγκοσμιοποίηση. Κυρίως με αφορμή ένα πρόσφατο βιβλίο μου που κυκλοφόρησε με τον σχετικό τίτλο «Σλάβοι, Ισλάμ και Έλληνες στη νέα τάξη πραγμάτων» και μάλιστα κυκλοφόρησε στη Θεσσαλονίκη. Τι είναι, δάσκαλε, αυτό? Συνεργάζομαι τα τελευταία χρόνια στη Θεσσαλονίκη με τις εκδόσεις Σαρτίνας. Είναι απέναντι από την Καμάρα στη Θεσσαλονίκη, ένα μικρό τυπογραφείο, αλλά είναι αναρτημένο ακόμα και στο Σκρούτζ, δηλαδή κάποιος μπορεί να το βρει αν θέλει. Λοιπόν, μέσα από αυτό το βιβλίο, είναι 500 σελίδες, αναφέρομαι στην κάθοδο των Σλάβων προς τα Βαλκάνια. Αναφέρομαι και στους Ρώσους. Οι Ρώσοι, όπως ξέρετε, δεν ήταν τότε Ορθόδοξοι. Με την ιεραποστολική προσπάθεια του Κυρίλου και του Μεθοδίου, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, πρέπει να το τονίζουμε, το λέω πάντα, δεν ήταν απλοί ιεραπόστολοι εκκλησιαστικά πρόσωπα, ήταν και νομοθέτες. Έχουμε για παράδειγμα διδακτορική διατριβή στη νομική σχολή Θεσσαλονίκης που αναφέρεται στο νομοθετικό έργο του Κυρίλου και Μεθοδίου στη Μεγάλη Μοραβία. Είναι σημαντικές οι συμβολές αυτές, ο κόσμος δεν τα γνωρίζει όλα, γι' αυτό και εμείς υποχρεούμαστε να τα αναθυμίζουμε. Μεγάλο το έργο λοιπόν του Κυρίλου και Μεθοδίου στη Μεγάλη Μοραβία, μέχρι πάνω την Τσεχία. Και προς τιμή, να το πω αυτό, με την ευκαιρία αυτή, της Σλοβακίας. Η Σλοβακία τύπωσε δίευρο, το μεταλλικό νόμισμα, με τη μία όψη τον Κύριλο και Μεθόδιο. Και εμείς που είμαστε οι κατεξοχήν γεννήτορες των δύο προσώπων αυτών, Κύριλου και Μεθόδιο, δεν τους τιμήσαμε. Τους τίμησε η Σλοβακία. Επίσης, ο Ιωάννης ο Καποδίστριας, ο πρώτος και ο τελευταίος κυβερνήτης της Ελλάδος. Η οικογένειά του είναι από την Ίστρα, Καποντίστρα, της σημερινής Σλοβενίας. Από την Ίστρα, από το Κόπερ συγκεκριμένα, το παραθαλάσσιο. Όπου και βρίσκεται και το τιμούν με το άγαλμά του την ημέρα της μνήμης του και είναι αργία. Εμείς σήμερα στην Ελλάδα δεν νομίζω να έχουμε τη μνήμη του θανάτου το σήμερα αργίας. Το έχει η Ελβετία, το έχει
η Σλοβενία και το έχει και η Ρωσία που τον είχε υπουργό εξωτερικών. Εμείς στην Ελλάδα δεν έχουμε αποδώσει όσο θα έπρεπε την τιμή στον μεγάλο αυτό πατριώτη και κυβερνήτη της Ελλάδας, τον ανιδιοτελή. Επιμένω στη λέξη ανιδιοτελή και το λέω σε πολλούς που συνομιλώ. Συνομιλώ πολλές φορές λόγω της ιδιότητάς μου και ως καθηγητής και ως ακαδημαϊκός και ως σε διεθνή οργανισμό που εκπροσωπώ. Λοιπόν, το λέω ότι δεν έχουμε αποδώσει το φόρο τιμής που θα έπρεπε στο πρόσωπο αυτού του ανιδιοτελούς κυβερνήτη. Γιατί σήμερα δυστυχώς, αγαπητέ Μάρια, εκεί που φτάσαμε, η ιδιοτέλεια μας οδήγησε μέχρι εδώ. Και η ιδιοτέλεια είναι συνέπεια δηλαδή της φθοράς, της διαφθοράς και της διαπλοκής. Η ιδιοτέλεια συγκεκριμένων ανθρώπων και η δειλία της πλειοψηφίας, θα έλεγα εγώ. Μάλιστα. Λοιπόν, για να προχωρήσω στο θέμα μας, οι Σλάβοι εμφανίζονται, κατεβαίνουν κάτω στο Βυζάντιο και θαυμάζουν την μεγαλειότητα, τη μεγαλοπρέπεια. Μπαίνουν στην Αγία Σοφία και ακούν την Ορθόδοξη Θεία Λειτουργία και νομίζουν ότι βρίσκονται στον ουρανό. Αυτά τα γράφουν οι πηγές τους στα σλαβικά. Γιατί, να το πω και αυτό, δεν σπούδασα στην Ελλάδα. Ούτε σπούδασα, ούτε έγινα καθηγητής στην Ελλάδα. Έγινα σε αυτές τις χώρες που με τίμησα. Λοιπόν, οι σλαβικές πηγές αυτές αναφέρουν το μεγαλειώδες αυτό που έζησαν αυτοί οι άνθρωποι. Και μετά έγιναν Ορθόδοξοι και αποδέχτηκαν τον Χριστιανισμό. Την Ορθοδοξία κυρίως. Του Μεγάλου Φωτίου. Γιατί όταν ο Μεγάλος Φώτιος ήταν καθηγητής στην Κωνσταντινούπολη, παρακαλώ, της νομικής σχολής, τότε ο Μέγας Φώτιος, της νομικής σχολής έδωσε τα φώτα με το Πανεπιστήμιο της Μαγνάβρας όταν στη Γερμανία και δεν είχαν πανεπιστήμιο επουδενή. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Επανέρχομαι πάλι για τους Σλάβους. Το Ισλάμ καταφέρνει και κυριεύει την Κωνσταντινούπολη. Ο τελευταίος αυτοκράτορας, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, πέφτει θυσιαζόμενος. Παλαιολόγος Δράγας, να θυμίσουμε ότι η Δράγας είναι το επίθετο της μητέρας του, της Έλενα Δράγας, της σερβικής καταγωγής, την οποία εμείς γνωρίζουμε σήμερα, όσοι έχουν επισκεφθεί τον Όσιο Πατάπιο στο Λουτράκι, είναι η κάρα της Αγίας Υπομονής. Είναι η μητέρα του η Έλενα Δράγας, η Αγία Υπομονή του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, ο οποίος έδωσε τη ζωή του για να υπερασπιστεί τον άμαχο πληθυσμό που του είχε απομείνει με λίγους στρατιώτες. Και καμία βοήθεια δεν ήρθε από τους φίλους, σε εισαγωγικά από τη Δύση που πάντα περίμεναν να μας βοηθήσουν. Έρχεται το Ισλάμ λοιπόν και κάνει επέλαση. Κυριεύει τα πάντα, διαλύει τα πάντα. Φτάνει μέχρι πάνω τη Βοσνία. Φτάνει μέχρι έξω από τη Βιέννη, παρακαλώ. Πόσοι Σέρβοι θανατώθηκαν για να υπερασπιστούν την ελευθερία της Αυστρίας. Πόσοι Έλληνες έπεσαν στη Δαλματία. Ξέρετε ότι στη Δαλματία από τον 7ο αιώνα π.Χ. μέχρι και τελευταία ήταν Έλληνες. Έλληνες ήταν. Ετοιμάζω βιβλίο σχετικό πολυσέλιδο. Η παρουσία των Ελλήνων στη Δαλματία. Αυτά τα αγνοούμε. Είμαι σύμφωνοι με τη Μικρασία. Είναι λυπηρό το γεγονός της Μικρασίας και εμένα μου τα διηγήθηκε προσωπικά ο παππούς μου που πέθανε 97 ετών και έκανε εχμάλωτο στη Σμύρνη. Τα γνωρίζω από πρώτο χέρι και έχω γράψει για αυτά. Αλλά έχουμε και άλλο ελληνισμό. Ελληνισμό παντού, όπου και να πάμε. Και θα πρέπει να αφυπνιστούμε, όσοι αφυπνιστούμε τελικά. Έρχεται, κάνει την επέλαση το Ισλάμ μέχρι και το Σαράγεβο, εγκαθίσταται εκεί. Οι Σέρβοι όμως πάντοτε ήταν γενναίοι. Και καταφέρνουν να κάνουν την επανάσταση κατά του Οθωμανικού ζυγού πριν από μας, από το 1821. Το 1813 με τον Καγιωργιώργη Σερβίας και τους άλλους διώχνουνε, ελευθερώνονται. Και εμείς τελικά οι Έλληνες μαζί με τους Σέρβους βρισκόμαστε 500 χρόνια σκλαβωμένοι. Ποιο άλλο έθνος στη γη, πείτε μου, αν πέρασε τέτοια βάσανο και τέτοια σκλαβιά. Κανένα άλλο έθνος. Μόνο εμείς οι Σέρβοι και οι Έλληνες. Και σκοπίμως θεωρώ ότι γίνονται κάποιες ενέργειες να μας αποκόψουν από την παραδοσιακή φιλία που έχουμε, είχαμε και έχουμε και οφείλουμε να έχουμε. Γιατί οι πριγκίπισσες και οι πρίγκιπες ήταν όλοι βυζαντινής και ελληνικής καταγωγής και η δική τους και η δική μας. Είμαστε ένας λαός
που είχαμε πάντοτε αγαστή συνεργασία, ποτέ πολεμική σύγκρουση. Στη νέα τάξη πραγμάτων τώρα. Εμείς οι λαοί, οι ορθόδοξοι λαοί των Δυτικών Βαλκανίων, καλούμαστε να θυμηθούμε αυτόν που είπα, που αποφύτησε από την Αθωνιάδα, τον Αγιώρους, τον Ρίγα Φεραίο. Δεν μπορώ να τον ξεχάσω, να τον ξεχνώ. Έζησα και ζω στο Βελιγράδι, στην οδό Ρίγα Φεραίου. Στα 50 μέτρα είναι το αγαλμά του που κάνουμε κατάθεση Στεφάνου κάθε χρόνο, και στα 100-200 μέτρα είναι ο τόπος του, τον σκότωσε, τον θανάτωσε. Όχι μόνο αυτό, ναι. Άλλους 10 συνεργάτες του και μάλιστα Έλληνες ρούχοντες του Ζέμουν, της περιοχής της ελληνικής παροικίας. Εκεί όπου έχουμε και σήμερα και την ελληνική εκκλησία, που είναι δύο ιερείς εκ Θεσσαλονίκης και λειτουργούν, ο πατήρ Παναγιώτης και ο πατήρ Δημήτριος, από τις Σέρες ο πατήρ Δημήτριος. Λοιπόν, αυτό το ελληνικό στοιχείο από τότε φαίνεται θέλησαν να το μειώσουν. Και ο Ρίγας Φεραίος μας το τονίζει και μας το λέει. Όταν θα το δανειστώ από το εξώφυλλο που έχω βάλει στο βιβλίο. Όταν η διοίκηση βιάζει, αθετεί, καταφρονεί τα δίκαια του λαού και δεν εισακουστεί το παράπονό του, τότε να κάνει ο λαός και κάθε μέρος του λαού επανάσταση, να αρπάξει τα άρματα και να τιμωρήσει τους τυράννους του. Είναι το πλέον ιερόν από όλα τα δίκαιά του και το πλέον απαραίτητο από τα χρέη του. Δεν τα λέω εγώ, τα λέει στο εξώφυλλο που το έβαλα το Ρίγα, ο Ρίγας Φεραίος, που κάθε πρωί που ξυπνούσα και όταν είμαι εκεί, πάντοτε θυμάμαι αυτά τα ιερά λόγια του και το ιερό χρέος που έχουμε. Δάσκαλε, συγγνώμη που θα σε διακόψω, αλλά έχω μία απορία. Εάν τα έλεγε τις ημέρες μας αυτά ένας Ρίγας Φεραίος ή ο ίδιος ο Ρίγας Φεραίος, ποια θα ήταν η τύχη του? Η τύχη του θα ήταν σίγουρα η ίδια, ίσως και χειρότερη, εκτιμώ. Εκτιμώ, μακάρι να πέφτω έξω, αλλά εκτιμώ κατά αυτόν τον τρόπο και χειρότερα. Γιατί σήμερα η σύγχρονη τεχνολογία και τα σύγχρονα μέσα μπορούν να επιφέρουν ακόμα περισσότερα βασανιστήρια και ταλαιπωρίες σε κάποιους πατριώτες. Σε αυτή λοιπόν τη νέα τάξη πραγμάτων και στο πνεύμα της παγκοσμιοποίησης καταλήγω ότι οι ορθόδοξοι λαοί θα πρέπει να θυμηθούμε τη χάρτα του Ρίγα Φεραίου. Δηλαδή της κοινοπολιτείας των λαών που μας συνδέει η ίδια πίστη. Αυτό ήθελε και ο Ιωάννης ο Καποδίστριας. Ήθελε να κάνει το αντίστοιχο που έκανε στην Ελβετία με τα καντόνια, να το κάνει και εδώ στην Ελλάδα. Ελλάδα, Σερβία, Βουλγαρία και Ρουμανία. Και Κύπρος. Ακόμα και Σαρδινία ο Ιωάννης Καποδίστριας. Και Μεγάλη Ελλάδα παρακαλώ. Μάγνα Γκρέτσια. Ήμουνα τον Νοέμβριο, μίλησα σε συνέδριο που είχε γίνει στην Άπολη και οφείλω να μεταφέρω τον ενθουσιασμό αυτών των ανθρώπων και την ιστορική τους μνήμη ότι κατάγονται από τους Έλληνες. Δεν πρέπει να τους ξεχνούμε. Όλα τα ξεχνούμε. Τι θα μας μείνει τέλος? Λοιπόν, το πνεύμα της παγκοσμιοποίησης που θέλει να κυριαρχήσει το σουρεαλιστικό, επιτρέψτε μου να πω, στοιχείο και ο αποχρωματισμός, καλούμαστε να τοποθετηθούμε. Να τοποθετηθούμε μέσα από τα έργα, μέσα από τα γραπτά που μας άφησαν. Από το Λόγι Ερμή, για παράδειγμα, ο Ρίγας Φεραίος. Ο Άρθιμος Γαζής, τον Κοσμάτο Φλαμιάτο, ο οποίος δηλητηριάστηκε και πέθανε στις φυλακές στο κάστρο του Ρίου του Αράπη. Όπου εκεί ήταν και ο Παπουλάκος, ο Χριστόφορος Παναγιωτόπουλος, ο μοναχός του Μεγάλου Σπηλαίου, και αργότερα εκδιώθηκε και πέθανε στην Άνδρο εξόριστος, ως πρωτεμάρτυρες του ελλαδικού κράτους. Δηλαδή αγωνιζόμενοι κατά της τότε βαρβαροκρατίας, που δυστυχώς ένα ανήλικο παιδί ως βασιλέας είχε κληθεί να συμβασιλεύει με άλλους 3 αντιβασιλείς, που δεν ήταν κανένας ορθόδοξος. Και σήμερα έχουμε το αποκοίημα αυτό στο Σύνταγμα, στο Ελληνικό Σύνταγμα, το άρθρο 3 του Συντάγματος,
που μας απέκοψε με το αυτοκέφαλο από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Και θεωρώ όλα αυτά αποκοίματα όχι σοφών ανδρών και σύνεσης. Πολιτικά παιχνίδια. Πολιτικά παιχνίδια που θέλουν να μας αποκόψουν πιθανόν από τις ρίζες μας. Και οι ρίζες μας είναι τόσο πολύ ισχυρές που έχουν κάνουν αναφορά όχι μόνο στους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους, αλλά και στους πατέρες της Εκκλησίας και στα μεγάλα ονόματα που η Βυζαντινή φιλοσοφία ανέδειξε. Δυστυχώς, από την πτώση της Κωνσταντινούπολης και μετά δεν έχουμε σχολές. Έχουμε μόνο την Αθωνιάδα στο Άγιο Όρος ως ανώτατη ακαδημία και έχουμε επίσης στα Επτάνησα στην Κέρκυρα την Ιόνιο Ακαδημία, που εκεί πρότεινε στον Κοσμά τον Φλαμιάτο να αναλάβει την έδρα της φιλοσοφίας, παρακαλώ. Δεν δέχτηκε. Αλλά το αντίτιμο ήταν να κλείσει το στόμα του. Δεν το δέχτηκε ο Κοσμάς Σωτολός, ο Κοσμάς Φλαμιάτος. Και πέθανε στις φυλακές του Ρίου το 1851-52. Όπως είπα προηγουμένως με τον Ρίγα Φεραίο και τον Ιωάννη Καποδίστρια, αυτοί θέλησαν να ανανεώσουν τη νέα πραγματικότητα μέσα στο νέο ελλαδικό κράτος, μέσω της κοινοπολιτείας. Δυστυχώς οι φίλοι μας, σε εισαγωγικά, ξένες δυνάμεις, έβαλαν το χεράκι τους να μην γίνει κάτι τέτοιο. Γιατί δεν ήθελαν πιθανόν ένα αυτόνομο κυβερνήτη στην Ελλάδα που έφτιαξε την Ελβετία να δουλεύει σαν ελβετικό ρολόι, να φτιάξει να λειτουργεί στη Μεσόγειο, για να μην ενδεχομένως τους παρενοχλεί στη Μέση Ανατολή, στα Βαλκάνια, στο Ιόνιο, στο Αιγαίο, δεν ξέρω και πού. Σίγουρα όλα αυτά η ιστορία ομολογεί, δεν το λέω εγώ. Εγώ μεταφέρω αυτά που έχουμε διαβάσει στην ιστορία και τα είναι καταγεγραμμένα. Αν θα δείτε τα έργα του Κοσμά Φλαμιάτου, τα λέει όλα αυτά, τα αποκαλύπτει. Τα αποκαλύπτει και τα ονομάζει σκοτεινά σχέδια από τότε. Τα οποία τα βλέπουμε τώρα σε πλήρη δράση, έτσι. Σε πλήρη εφαρμογή. Αλλά δεν το ούμαθα. Εξάλλου για μας αυτά είναι καταχωρημένα ή καταγεγραμμένα και στην Αποκάλυψη του Ιωάννη. Δεν γνωρίζουμε το πότε, δεν γνωρίζουμε χρονολογίες, δεν είμαστε χιλιαστές. Οι χιλιαστές είναι που λένε για τότε και τότε και χρονολογίες να τρελαθείς, δηλαδή της παράνοιας οι άνθρωποι. Αλλά μας έχει προειδιάσει. Όταν θα δείτε, λέει, να γίνονται κάποια συγκεκριμένα σημεία, όπως θα το αναφέρω, η ανοικοδόμηση του Ναού του Σολομώντα συνδυάζεται με την εμφάνιση του Μεσσία των Εβραίων. Η ραβινική θεολογία το διδάσκει. Δεν είναι κάτι που το λέω εγώ, ούτε εσείς. Η ραβινική θεολογία διδάσκει ότι είναι προσδοκία τους η εμφάνιση του Μεσσία τους, που δεν έχει έρθει. Και αυτό θα γίνει με την ανοικοδόμηση του Ναού του Σολομώντα. Εάν λοιπόν θα δείτε να γίνει το Ναό του Σολομώντα, να ξέρετε, θα εμφανιστεί και η ενθρόνηση του Μεσσία, που είναι η ραβινική του θεολογία διδάσκει. Και είναι σεβαστό αυτό που διδάσκει. Κάθε πίστη, κάθε θρησκεία έχει την ελευθερία να διατυπώνει αυτά που είναι. Αγαπητοί φίλες και φίλοι της εκπομπής αυτής, είναι χαρά και τιμή μου που συμμετείχα σε αυτή την συνομιλία, σε αυτή την επικοινωνία. Γιατί να σας πω κάτι, περισσότερο γράφω, δεν λέω πολλά. Λέω όταν είμαι αναγκασμένος να διδάξω, να κάνω το μαθημά μου. Αποφεύγω τις δημοσιότητες, αποφεύγω τις κάμερες, αποφεύγω γενικά το λόγο όταν, εκεί που δεν είναι απαραίτητος και υποχρεωμένος για μένα. Όμως χαίρομαι που ένας νέος άνθρωπος, ο αγαπητός Μάριος, ηγείται αυτής της προσπάθειας του διαφωτισμού, της αφύπνισης, να το πω έτσι, των Ελλήνων μέσω της ιστορίας μας, μέσα από την παράδοσή μας, μέσα από τις αλήθειες της πίστης μας, που θα πρέπει να μας προβληματίσουν. Δεν είναι όλα φάγομεν και πίωμεν, αύριο γάλα αποθνίσκομεν. Υπάρχει και το πνεύμα, το αιώνιο ελληνικό πνεύμα που μεγαλούργησε και επιτρέψτε μου να το πω, θα μεγαλουργήσει έως και τις εντελείες των αιώνων
οι Έλληνες θα μεγαλοργήσουν και πάλι. Και δεν είναι ο αριθμός. Οι 300 του Λονίδα, οι 300 του Παπαφλέσα, οι Λίκοι στο Κούκι με το Σαμουήλ και στο Σούλι οι γυναίκες και όσοι άλλοι. Αυτοί έκαναν τη διαφορά και κατέγραψαν την ιστορία. Και σήμερα είσαι πιθανολογό να βρισκόμαστε σε ένα τέτοιο κρίσιμο μετέχμιο και σημείο με τη νέα τάξη πραγμάτων και την παγκοσμιοποίηση που συντελείται να χρειαστεί να δώσουμε τη μαρτυρία των αιώνων. Τη μαρτυρία του πνευματικού θησαυρού που κουβαλάει έκαστος ένας Έλληνας από εμάς. Γιατί έτσι ήρθαν τα πράγματα, έτσι ο Θεός το θέλησε. Έχουμε κάτι διαφορετικό σε αυτόν τον κόσμο από τους άλλους λαούς. Ας το διαφυλάξουμε, ας το μεταδώσουμε, ας το διατηρήσουμε και ας το ομολογήσουμε. Ας το διαμαρτυρήσουμε, δηλαδή ας το κοινοποιήσουμε, να ακουστεί. Γιατί αν δεν ακουστεί από εμάς, θα εμφανιστεί το άλλο. Και οι λύθοι και κράξονται, αγαπητοί φίλες και φίλοι. Θέλε, πρωτού μας αφήσεις, να μου επιτρέψεις να αναφερθώ στην αυριανή σου ομιλία, στην αίθουσα στέγη γραμμάτων Κωστή Παλαμά, στην Πάτρα, επί της οδού Κορίνθου 241 και Κολοκοτρώνη. Αύριο λοιπόν, 14 Μαρτίου, 2024 και ώρα 7 το απόγευμα με θέμα «Ο Λόγιος Ποιμένας εκ Καστριτσίου, Παναγιώτης, Εθνεγέρ της Αχαΐας και η σύγχρονη παγκοσμιοποίηση». Ο μιλητής θα είστε εσείς και συντονιστής ο συγγραφέας Δημητρόπουλος Ηλίας. Η είσοδος φυσικά θα είναι ελεύθερη. Δάσκαλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Ευχαριστώ πολύ και εύχομαι καλή δύναμη στο έργο σας. Να είστε καλά, καλή δύναμη.